Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας απόψε που υποδεχόμαστε την αγαπημένη μας δημοσιογράφο και υποψήφια βουλευτή νότιου τομέα με το ΚΚΕ, Σεμίνα Διγενή. Η πόλη άναψε τα φώτα της και φεύγει με ένα τρενάκι Λούνα Πάρκ στο πουθενά. Σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει κι αναζητάει σε ξένα χέρια τη χαρά. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Μεταμορφώνεσαι σαν μέδουσα στους δρόμους κι εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ. Στου έρωτά σου υποτάσσω με τους νόμους και λίγα ψίχουλα για πάντα σου ζητώ. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Απ' έξω άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Θα σας παρουσιάσω έτσι όπως νομίζω εγώ αυτούς τους κυρίους που, και τις κυρίες που έχω δίπλα μου. Εδώ είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Και λίγο είναι αυτό το χειροκρότημα. Αυτός είναι... Καλύτερη από κάνει αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ένας ευγενής του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Είναι ένας ηθοποιός με πολύ ισχυρή προσωπικότητα και ένας ξεχωριστός σκηνοθέτης. Εγώ τον θαυμάζω και τον εκτιμώ απεριόριστα, γιατί είναι και ένα σπουδαίο πλάσμα, ένας ευγενικός άνθρωπος, διακριτικός, καλλιεργημένος. Θα σου πω, αν πω περισσότερη γυναίκα του είναι απέναντι και με κοιτάει και λίγο περίεργα, οπότε σταματάω εδώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ορίστε. Είναι παράξενο, γιατί η γυναίκα του κοιτάει τον Βλαδίμηρο. Αυτός μόλις σκότωσε στο σασμό, τον είδατε με τα πιστόλια. Σκοτώνωσε. Α, καλώς τον, ναι. Γεια. Ο Δημήτρης Αλεξανδρής, λοιπόν, είναι ένα... Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα της γενιάς του, που σφραγίζει ανεπανάληπτα όποιο ρόλο αναλαμβάνει και τον έχουμε απολαύσει σε συγκλονιστικούς ρόλους. Κάθε φορά
που τον βλέπω στη σκηνή ή στην οθόνη, εγώ τον αγαπάω από την αρχή. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Εσείς? Είναι λίγο άγριος, είναι βίαιος, με τα πιστόλια παίζει. Αλλά του πάνε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, με τον Μίλτο Πασχαλίδη τώρα τι έχουμε να πούμε. Πιστεύετε ότι του αρκεί αυτό το χειροκρότημα? Με τον Μίλτο συναντηθήκαμε πρώτη φορά τέλη δεκαετίας του 90. Τον είχα καλεσμένο ως νεαρό τραγουδιστή σε μια εκπομπή με τον Νίκο Σεργιανόπουλο και αφού τραγούδησε ο Μίλτος, μου λέει ο Νίκος, αυτός ο νεαρός θα γίνει πολύ καλός τραγουδιστής, είναι πολύ ωραίος. Τον είχαμε καταλάβει όλοι τότε, μόνο που ο Νίκος το κατάλαβε λίγο πιο γρήγορα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, Μίλτο. Εγώ. Ο Ανδρέας Ροδίτης, κοιτάξτε τον. Αυτό το ελάττωμο αναφέρουν και τις γυναίκες τους μαζί όπου πηγαίνουν. Μου τον έχεις δώσει? Okay. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι πολύ καλός μου φίλος. Είναι ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Είναι ένας πολύ καλός οικοδεσπότης και ζεστός στην ΕΡΤ. Και από τους πιο ανθεκτικούς της ελληνικής τηλεόρασης. Αντέχει στις κακουχίες. Δηλαδή, σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει, που λένε. Αυτό είναι ο Ανδρέας και έχει και αδιανόητο χιούμορ. Δεν το ξέρουν οι πολλοί. Εμείς που τον ξέρουμε καλά, ένα χειροκρότημα. Και τώρα πάμε σε αυτή τη γυναίκα. Μακάρι να μπορούσατε να κάνετε κοντινό. Γογό Μπρέμπου. Αυτό το υπέροχο πλάσμα, η βραβευμένη ηθοποιός, με τη σπουδαία καριέρα παντού, ό,τι κάνει, το κάνει τέλεια. Ναι, ναι, αυτά όλα. Έχει κάνει φοβερές δουλειές που έχουν ξεχωρίσει, τις θυμόμαστε, την αγαπάμε. Δεν ξέρω, εγώ καμαρώνω πάρα πολύ. Καμαρώνω πολύ που είναι φίλη μου επίσης. Και μαζί μας και η Νέλη Γεωργοπούλου, η πρώην αντιδήμαρχος Κεσαριανής. Στους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς. Τι? Νέλη. Εγώ θέλω Νέλη. Είναι υποψήφια βουλευτής του Νότιο Τομέα Αττικής, με το ΚΚΕ. Και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Η Βιολέτα Ίκαρη, αυτό το αερικό. Αυτό το αερικό, λοιπόν, από την Ικαρία, που αγαπήθηκε άματι εμφανίσει από την πρώτη στιγμή, για το ταλέντο, για την ιδιαίτερη χρειά της και κυρίως για την αυθεντικότητά της. Την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Ο μαέστρος της καρδιάς μας, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Σε αυτόν οφείλουμε το υπέροχο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι είναι ένας μάγος της μουσικής, σπουδαίος και σεμνός κυρίως. Μας συνδέουν πολλά, μας συνδέουν όμως κυρίως οι πολιτικές μας επιλογές. Είναι και αυτός υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αττικής. Και μας συνδέει και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Έτσι, αυτά τα δύο μας συνδέουν. Έτσι. Και ο μικρός της παρέας, ο Δημήτρης Κανέλλος. Που έχει ερμηνεύσει πολύ μεγάλα τραγούδια. Ξεκίνησε ως οικοδόμος από την Νίκαια, έφτασε στην Αμερική. Και τώρα νομίζω ότι είναι πια ο τελευταίος ερμηνευτής του Θάνου Μικρούτσικου. Έχει πει συγκλονιστικά τραγούδια. Και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ τώρα να αρχίσω με... Σε μήνα, καλοτάξιδο.
Και αυτό. Και καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά σου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θέλε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. Θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσουν γιατί αν γλιτώσει παιδί, Βλαδιμίρε, ή μου λες ναι τι, μη μου αντιμετωπίσεις όπως μιλάς τη γυναίκα σου στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, πήγε από εκεί στην τηλεόραση. Γιατί αλλού μιλάς αλλιώς. Να σου πω. Να αρχίσω. Άμα θέλετε να πείτε ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Με μεγάλη μου χαρά. Που να έχει σχέση με τον Τζε Γκεβάρα. Πού σε όχι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν μου το έστειλες για να το δω, δεν πίστευα ότι θα διαβάσω αυτό που θα διαβάσω. Και το διαβάζω. Και πραγματικά έμεινα άφωνος όταν το διάβαζα. Αλλά τώρα έχω ισχυρή φωνή για να το διαβάσω, γιατί μου αρέσει. Έμεινα άφωνος γιατί θαυμάζω αυτή την προσωπικότητα. Και όλη αυτή η ιστορία με συνεπήρε και πραγματικά συγκινήθηκα που το διάβασα. Κάτω από τον τροπικό του καρκίνου βρίσκεται η χώρα με τους πιο γελαστούς ανθρώπους στον κόσμο. Στο πρώτο μου ταξίδι στην Κούβα, λίγο πριν το 2000, που γίνεται με την ευκαιρία της Ελληνικής Πολιτιστικής Εβδομάδας, γνωρίζω την κόρη του Τσε Γκεβάρα, την Αλέιδα, που μιλά στην εκπομπή μου «Άνθρωποι της ΕΡΤ» για τη χώρα της, τον πατρέρα της, αλλά και για τους Έλληνες. Για την παιδίατρο Αλέιδα Γκεβάρα και τη δράση της έχω διαβάσει ήδη πολλά. Συναντώ μια ευγενέστατη και χαμογελαστή γυναίκα που με υποδέχεται εγκάρδια στα γραφεία του Κέντρου Μελετών Τσε Γκεβάρα και μου προσφέρει ίδια καφέ και κουλουράκια. Μαζί της εκείνη την πρώτη φορά γνωρίζω και τον αδερφό της Καμίλο, που είναι δικηγόρος και μοιάζει πολύ στον Τσε. Η Αλέιδα, ο Καμίλο και τα αδέλφια τους, ο Ερνέστο, που είναι μηχανικός μοτοσυκλετών και ιδιοκτήτης του La Ponderosa Tours και εκτινίατρος Σέλια, στηρίζουν αυτό το κέντρο στην Αβάνα, που εκδίδει και διαδίδει σε όλο τον κόσμο το έργο του, το έργο του Τσε. Η συνέντευξη που προβλήθηκε στην τηλεόραση λίγες μέρες μετά είχε διάρκεια 10 λεπτά. Οι τρεις μας συζητήσαμε περίπου 2 ώρες. Ήθελα πολύ να τους ρωτήσω πράγματα από αυτά που δεν θα χωρούσαν σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, παραδείγματος χάρη για την πραγματική σχέση του Κάστρο με τον Τζε. Τη ρωτάω αν έψαξε ποτέ την αλήθεια και τους μύθους γύρω από τις πολυσυζητημένες διαφωνίες τους. Απαντάει χαμογελώντας, βέβαια και το έψαξα.
με απασχολούσε και εμένα. Ρώτησα το Φιντέλ για το αν πράγματι υπήρχε κόντρα με τον μπαμπά. Μου είπε κατευθείαν ότι τον εμπιστευόταν πλήρως, αλλά και ότι υπήρχαν φορές που ο Τσέ αυτοσχεδίαζε επικίνδυνα και δεν τον άκουγε. Όπως κάποτε που ο Φιντέλ γνώριζε πως επρόκειτο να συλληφθούν και είχε πει σε όλους να μην μιλήσουν για τις πολιτικές τους απόψεις σε κανέναν, ό,τι και συμβεί. Ο Τσέ όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά ξεκίνησε μέσα στη φυλακή να στρατολογεί τους δεσμοφύλακες. Είχε και αυτός χιούμορ, έτσι. Έτσι ήταν ο μπαμπάς. Δεν μπορούσε να πει ψέματα. Τους τύχιζε βέβαια πάντα και μάλιστα τότε σε εκείνη την περίπτωση όλοι τους αποφυλακίστηκαν εκτός από εκείνον. Μάλιστα τον αλυσόδεσαν. Συναντιέται άραγε συχνά με τον Κάστρο. Αρκετά. Μόλις πριν λίγες μέρες συναντήθηκα πάλι μαζί του για φαγητό και φτάσαμε να συζητάμε 6 ώρες. Έχει μια φοβερή δύναμη να παρασύρει το συνομιλητή του σε ατελείωτες κουβέντες για τα πάντα και στο τέλος οπωσδήποτε τον πείθει. Ο μπαμπάς θεωρούσε πως ο Φιντέλ ήταν ένας άξιος στρατηγός που φρόντιζε για τους στρατιώτες του. Με την Αλέιδα μιλάμε και για την τρικυμιώδη ιστορία αγάπης των γονιών της. Μου λέει πως νιώθει ξεχωριστή, γιατί είναι παιδί 2 σπουδαίων ανθρώπων που αγαπήθηκαν πολύ, όπως και τα αδέρφια της. Ρωτά τον Καμίλο πώς τον αντιμετωπίζουν οι κουβανοί, πώς συμπεριφέρονται στο γιο του ήρωά τους. Νομίζω ότι στην οικογένειά μας μεταφέρεται ο σεβασμός και η αγάπη που είχαν και έχουν για τον πατέρα μας. Δεν πιστεύω όμως ότι πρέπει να εκτιμάμε τους ανθρώπους από το όνομά τους. Το στοίχημα είναι να προχωρήσεις στη ζωή με τη δική σου αξία και τον προσωπικό σου αγώνα. Συζητάμε για το νεανικό ταξίδι του Τσέ στη Λατινική Αμερική, όπου είδε την πραγματική ζωή, τη φτώχεια, την αδικία και την εκμετάλλευση που τον διαμόρφωσαν τελικά σε επαναστάτη. Αν ζούσε σήμερα και το έκανε πάλι, τι θα διαπίστωνε, τους ρωτάω. Δυστυχώς τα ίδια προβλήματα συμφωνούν και οι δύο. Έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και φτώχεια που καλπάζει. Είναι καλοκαίρι του 1998. Δεν τη χορταίνω αυτή την πόλη με τους γελαστούς ανθρώπους. Ιούλης 2004. Πάλι η αγαπημένη ήχη της Καραϊβικής. Επιστρέφω στην Κούβα, αυτή τη φορά για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ρεπόρτερ μεγάλων αποστάσεων» στην ΕΡΤ. Συναντώ τον αντιπρόεδρο της Κούβας και πρωτεργάτη της νίκης στον κόλπο των Χείρων, τον θρελικό Χωσέ Ραμόν Φερνάντες. Τον είδα. Το διάβασα, δεν το πιστεύω. Γι' αυτό σου λέω, όταν το διάβαζα, δεν πίστευα αυτά που διάβαζα. Φροντίζω να ξανασυναντήσω την Αλέιδα, τον Καμίλο και τον Ερνέστο. Τότε γνωρίζω και τη Μαρία Έλληνα Γκιόκα, την Ελληνίδα σύζυγο του Ερνέστο. Είναι πολύ όμορφη και πολύ μετρημένη. Το πρώτο πράγμα που μου λέει μετά από την γνωριμία μας είναι να μην πω τίποτε για αυτήν στην εκπομπή, ούτε να μάθουν στην Ελλάδα το γάμο της με τον Ερνέστο. Της το υπόσχομαι. Ένα απόγευμα που κάνουμε βόλτα στην παραλία της Σαββάνας, της λέω, τώρα εσύ δηλαδή είσαι η νύφη του Τσέ. Και εκείνη είπε, θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Και δηλαδή μπορείς να λες τη φράση «Ο πεθερός μου ο Τσέ». Εκείνη είπε, δεν τη λέω ποτέ. Και γιατί δεν θες να μάθουν στην Ελλάδα τίποτα. Γιατί θέλω ησυχία και δεν μου αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα. Η Μαρία Έλενα είναι παραγωγός και φωτογράφος. Έχει ιδρύσει μια κινηματογραφική εταιρεία, την Cuba Libre Films, που εξυπηρετεί κινηματογραφιστές οι οποίοι γυρίζουν ταινίες, διαφημιστικά και ντοκιματέρ στην Κούβα. Ασχολείται επίσης με τη διοργάνωση διακοπών στην Κούβα με Harley Davidson, που είναι μια ιδέα του Ερνέστο, εμπνευσμένη από τα ταξίδια του πατέρα του με μηχανή. Τότε γνωρίζω και τον θρυλικό Αλμπέρτο Γρανάδο, που ο Τσέ τον έλεγε Τσεκίτο, αλλά και μεγάλη σου πια. Ήταν ο σύντροφός του και ο καλύτερός του φίλος. Μαζί του ο Τσέ τολμάει το 1952 το θρυλικό ταξίδι με μοτοσυκλέτα, την Ποδερόσα 2, στη Λατινική Αμερική. Τον είχα ρωτήσει, γιατί γίνεται φίλοι με τον νεαρό Γκεβάρα. Γιατί αυτό το αδύνατο, ασθηματικό αγόρι μπορούσε να μετατρέπει τις αρνητικές καταστάσεις σε θετικές. Και γιατί παρότι εγώ το θεωρούσα ελάττωμα, δεν μπορούσε να πει ψέματα. Ο πιο έντιμος άνθρωπος στον κόσμο.
Τον συναντώ στο σπίτι Κοινόβιο, όπου ζει με τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα νύψια του και μερικούς ακόμη συγγενείς. Ο πρώην Υπουργός Υγείας της Κούβας, εκτός από μέγας επιστήμων που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της φαρμακευτικής στη χώρα, είναι και γνωστός μποέμ και γυναικάς. Παρότι έχει δηλώσει άντεξα τα πάντα, αλλά όχι τις συνεντεύξεις, τα πάμε μια χαρά. Τρία πράγματα καθόρισαν τη ζωή μου, λέει. Το ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα, ο Τσέ και η Κουβανική Επανάσταση. Το ταξίδι της νιώτης μας είναι ένας ύμνος στην αισιοδοξία. Με δίδαξε πως ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε. Τόσα χρόνια μετά θα λέγατε ότι ταξίδεψε για να γνωρίσει τον κόσμο ή τον εαυτό του. Ο Τσέ ήταν καλός γιατρός, καλός ποιητής, καλός αντάρτης, καλός σπηλαιολόγος. Έπαιζε και καλό ράγκμπι. Πιστεύω ότι έγινε σοφός βάζοντας συνεχώς τον εαυτό του δοκιμασίες. Αναρωτιέμαι πώς εξασφαλίζατε φαγητό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τον ρωτάει. Έτσι όπως ήμασταν ρακένδυτοι, όλοι αυτοί που συναντούσαμε σχεδόν μας φοβόντουσαν. Σκέφτηκα λοιπόν να αρχίσουμε να πιάνουμε κουβέντα στους ανθρώπους για να τους δείξουμε τις γνώσεις, την καλλιέργεια και τη μόρφωσή μας, ώστε να μας εκτιμήσουν μήπως και μοιραστούν μαζί μας λίγο φαγητό. Φαίνεται πως είχα δίκιο. Ο Τσέ και εγώ καταφέρναμε να τους ξελογιάσουμε. Πάντα πετύχαινε το κόλπο μας. Αληθεύει ότι ο Τσέ ανακάλυψε και ένα εντομοκτόνο? Ναι, ήταν ένας συνδυασμός DDT και TALK. Κόντεψε βέβαια να μας δηλητηριάσει, αλλά γλιτώσαμε το αίμα μας. Με τα έντομα δούλεψε. Μιλάμε όλο το απόγευμα με τον γελαστό σοφό επιστήμονα και επαναστάτη με τα μικρά πανέξυπνα μάτια. Έχει νεανικό χιούμορ και δεν χορταίνει να μιλάει για το φίλο του, για χάρη του οποίου ρίζωσε στην Αβάνα και έκανε την Κούβα πατρίδα του. Μαζεύουμε κάμερες και μικρόφωνα. Φεύγοντας, με αγκαλιάζει σφιχτά και μπροστά στη γυναίκα του με φυλάει στο στόμα. Αυτό ήταν. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Γλέζου και του Αντώνη Κατσαμά, που με αυτό το τραγούδι έκανα την αρχή μου και μου ήρθε έτσι από τα πρώτα καλά νέα ότι έκανε καλό σχολιασμό η Σεμίνα Δεγενή τότε. Λοιπόν, πάμε. Έλα και ράγισε τον κόσμο. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη, που έγινε φιλιά για το χατήρι μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου και κάντο να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε το φόβο μου να φτιάξω ένα κόσμο. Ράγισε τον κόσμο, έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου, να πέσει η μάσκα που μου φόρησε, να αλλάξει η ζωή που δε με χώρισε. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου, τον κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό,
μα θέλει την ψυχή και το στανιό. Σε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε τον φόβο μου. Να φτιάξω έναν κόσμο από εσένα. Κεράγισε τον κόσμο μου, έλα κεράγισε εμένα. Κύριε Ροδίτη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σας. Και δεν θέλω και αντιρρήσεις. Καλησπέρα σας. Τι ωραία που είστε τόσοι πολλοί. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω. Αλλά όχι τόσο πολλά. Είναι γύρω στις 600 σελίδες. 7 η ώρα. Θα έχουμε φύγει 7 η ώρα για πατσά όλοι μαζί. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ λίγο όταν σου κάνει την τιμή κάποιος άνθρωπος και σου λέει έλα να συμπαρουσιάσουμε τη δουλειά μου, να μιλάς βασικά για τον εαυτό σου. Θα το έχετε ζήσει αυτό ίσως, που λες που εγώ και κάποια στιγμή λες συγχαρητήρια σε αυτόν που είναι ο δημιουργός. Εγώ θα πω λοιπόν γιατί σε μήνα δύο κουβέντες. Δεν θα μιλήσω για τα πρόσωπα που έχουν οι αποδελτιώσεις. Με κάποια από αυτά μπορεί να διαφωνείτε, να συμφωνείτε. Εγώ θα μιλήσω για τη σεμίνα επί της ουσίας. Θα ήθελα να σας προτείνω ότι για να γνωρίσετε αληθινά τη σεμίνα, την πένα της σεμίνας, καλό θα ήταν, αν μπορούσατε και αν γινόταν, να ξεκινήσετε με τους απίθαρχους. Είναι ένα βιβλίο που εκεί καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι η διγενή. Και βεβαίως να περάσετε στο κίτρινο υποβρύχιο, να περάσετε σε αυτά που γράφει κάθε εβδομάδα, είτε στο ριζοσπάστη, είτε στο ραδιόφωνο, στο Real ή όπου. Για την τηλεόραση και τη σεμίνα δεν θα πω επίσης, γιατί τι να πω, όλοι την έχουμε δει, καταλάβει, χαμογελάσει. Η σεμίνα είτε ήθελε είτε όχι, σίγουρα δεν το έκανε επίτηδες, έφτιαξε μια σχολή. Είναι η σχολή σεμίνας διγενή. Αυτό δεν μπορείς τώρα. Ή θα το μιμηθείς ή θα κάνεις κάτι δικό σου. Δεν είναι τα πρόσωπα που καλούσε. Είναι αυτό το μυστικό της μευτικής του Πλάτωνα που πετάει δύο λέξεις χωρίς να διακόπτει και ξαφνικά αλλάζει η ροή και λέει ο καλεσμένος της πράγματα που δεν τα περιμένει κανείς να πει. Ενώ η κουβέντα είναι για τον καιρό, ας πούμε. Ξαφνικά μπορεί στο τέλος να αρχίσει να βουρκώνει και να λέει για τα παιδικά του χρόνια, για τους γονείς του. Η σεμίνα δεν έκανε αυτή την αυτοπροβολή να μιλάω βασικά εγώ και πού να λέω στον καλεσμένο συμφωνείς. Η σεμίνα έκανε μία σχολή με πολύ ήθος και αξιοπρέπεια. Είχε την τύχη κάποιο καιρό κάποτε να κάνει συνεντεύξεις σε θρύλους, αλλά πώς τις έκανε όμως αυτές τις συνεντεύξεις. Σας παραπέμπω στο YouTube, μπορεί να δείτε, ας πούμε, μια συνέντευξη με τον Τάκη, το Horn. Αυτό είναι ένα μνημείο για τους δημοσιογράφους. Θα πρέπει να το διδάσκουν στις σχολές. Ένας Horn ο οποίος δεν είχε στην αρχή πάρα πολλά κέφια,
και στο τέλος την παρακαλούσε να μείνει σπίτι του και να φάνε. Έκανε συνεντεύξεις με απίστευτα πρόσωπα. Εκεί που έλεγες, α, τώρα θα έχει αυτούς, 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 ξαφνικά είχε έναν λαϊκό τραγουδιστή, είχε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέραμε πολύ καλά, αλλά μαθαίναμε ποιος είναι. Για τις αποδελτιώσεις τώρα, ένα και δύο. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω και δεν είναι και η στιγμή να πούμε ποια είναι τα ονόματα. Σας λέω, μπορεί και κάποιοι να πούνε «μα γιατί αυτόν ή αυτήν». Μπορεί όμως και να μην το πει κανείς. Το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι τι λέγεται, το πώς θα κάνει σε μήνα. Λοιπόν, εγώ διαβάζω σε αυτά δύο βιβλία και ευκαιρία σούσης με ένα ατύχημα που είχα, γιατί ο γέρος ή από πέση μου ή... θέλω να σας πω το εξής. Ότι θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει, εγώ αυτό κατάλαβα, μυθιστορήματα, δοκίμια, νουβέλες και όχι ένα αρχαιακό υλικό που θα τρέξουν κάποιοι κάποτε να διαβάσουν κάτι για αυτόν ή για τον άλλον ή για εκείνον. Η Σεμίνα από το «Τρεις στον αέρα», ένα πολύ μικρό κορίτσι που, εντάξει, ήταν υπό την πίεση τότε των ανδρών. Αυτό δεν σταμάτησε ακόμα, όχι για τη Σεμίνα, για τους άντρες. Έχει μία, επίσης, ένα σεβασμό στον καλεσμένο. Να, αυτοί εδώ όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι της. Δηλαδή, τον ξέρει ποιος είναι. Ξέρετε, έχουμε έρθει σε μια εποχή τηλεοπτική και ραδιοφωνική και στα συνεντεύξεις που γίνονται σε εφημερίδες, που είναι εμφανές ότι ο δημοσιογράφος δεν γνωρίζει τον καλεσμένο του. Βλέπεις ότι από τις ερωτήσεις τσαλαβουτάει, γιατί μπήκε στο Google, χτύπησε ένα όνομα, κάτι είδε, κάτι ψάρεψε, κάτι κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Επίσης υπάρχει και αυτή η απίστευτη δικαιολογία που είναι ανεπίτρεπτη για δημοσιογράφο, που λέει, καλά, εγώ δεν είχα γεννηθεί, άρα πρέπει να μην ξέρεις ούτε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε για τον Περικλή, ούτε τίποτα. Πρέπει να ξεκινάει η ζωή σου από την ώρα που γεννήθηκες. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε αυτήν την εποχή και επειδή ζούμε και σε μία παρανοϊκή ένταση εντύπων, το βιβλίο πια έχει χάσει το νόημά του. Το βλέπετε ότι αντί να εκδίδονται, ας πούμε, λέω τώρα ένα τελείως τυχαίο νούμερο, 100 βιβλία το χρόνο στην Ελλάδα, γιατί είμαστε των 9,5 εκατομμυρίων, έτσι. Ξαφνικά εκδίδονται, ας πούμε, 5.500. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα αυτά όλα να είναι θησαυροί. Εδώ όμως υπάρχει λόγος που έχει εκδοθεί και το ένα και το άλλο και τα προηγούμενα της Σεμίνας. Είναι κανονικά βιβλία, θα έλεγα, παλαιού τύπου, που το βιβλίο ήταν σπάνιο να βγει και άμα έβγαινε είχε λόγο που βγήκε. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο βιβλία, αν μιλήσουμε μόνο για αυτά απόψε, που είχαν λόγο να βγουν. Καλά, δεν θα πω τώρα για την ευφυΐα της, την εξυπνάδα της. Και επίσης δεν θα πω... Σταμάτα, παιδί μου. Ωραία, τότε θα αρχίσω να διαβάζω τα βιβλία από την αρχή. Θέλω να σας πω ότι οι ήρωες, το τι λένε μέσα, δεν έχει κάποιο νόημα να το συζητήσουμε απόψε, νομίζω. Γιατί είναι αυτό που λέμε, πρέπει να διαβαστούν. Τι άλλο να πω, πολλά έχω να πω, αλλά μου λέει σταμάτα. Τέλος πάντων. Πες για μένα. Ωραία, τώρα θα σας πω για τον Βλαδίμηρο. Θα σας πω κάτι άσχετο όμως που μου έκανε... Λοιπόν, η κυρία Γεωργοπούλου είναι αδερφή της στον οδοντίατρο μου. Και μου το είπε απόψε. Την οποία, με την οποία τον οδοντίατρό μου την λατρεύω, έχω έρωτα μεγάλο και είναι καταπληκτική. Και χάρηκα πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, κλείνω εγώ δηλαδή, λέγοντας ότι αν μπορείτε, αγοράστε για να ξενυχτήσετε όμως. Δεν θα το πάρετε για να διαβάσετε δύο σελίδες. Πιστέψτε με. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Το επόμενο θα το πούμε για τη Σεμίνα. Δεν θα της το απευθύνουμε. Θα της το αφιερώσουμε. Έλα. Thank you.
Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένα τριμώνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη, κι εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη, κι ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Τάφος οικογενειακός, στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ανδρέα μου, δεν θα σε διέκοπτα, αν δεν με πιέζει ο Πασχαλίδης. Θέλει να πει οπωσδήποτε κάτι. Εγώ. Εσύ, ναι. Επειδή θέλεις, λοιπόν. Θέλει να φύγει. Πες. Θέλει να φύγει. Πες, παιδί μου. Έλα. Έλα, γόρι μου. Μίλα. Εγώ έχω πάρει άδεια από τις κόρες μου, η οποία έχει άδεια μέχρι τις 8, γιατί μετά η μικρή πρέπει να... Αν δεν τη βάλω για ύπνο, δεν κοιμάται. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έχουν τα οικογενειακά βάρη. Με τιμάει πάρα πολύ που με φώναξες. Η τελευταία φορά που... Γιατί και με εξέπληξε και πολύ ωραία και πολύ τρυφερά που με κάλεσε σήμερα εδώ. Έχουμε να βρεθούμε 20 χρόνια. Την τελευταία φορά βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες. Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ να βρεθούμε και να μιλήσουμε και να και τα πούμε. Ναι, και αυτό, μαζί. Όχι να συναντηθούμε. Πρόλαβα να διαβάσω την πρώτη αποδελτίωση. Τη δεύτερη δεν την έχω ξεφυλίσει λίγο. Για μένα το μέτρο πια σε πράγματα που τα λέω τέχνη, δηλαδή στη μουσική, στο σινεμά, στο θέατρο, στα βιβλία, το μέτρο όλων είναι η συγκίνηση. Αν κάτι με συγκινεί, έχει καλώς. Αν δεν με συγκινεί, πάλι έχει καλώς, αλλά λίγο πιο δίπλα. Εμένα με συγκίνησε πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Και αφού με συγκίνησε, καταγράφεται μέσα μου. Επίσης, σου είχα πει, σου είχα στείλει ένα μήνυμα ότι το «Η σχορεμένη μάνα μου», το αγαπημένο της βιβλίο μέχρι τελευταία στιγμή, ήταν το «Υποβρύχιο». Απίστευτο. Ναι. Και έτσι μπορεί να μην συναντιόμαστε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, αλλά κάτι καρμικό μας φέρνει κοντά. Η αποδελτίωση 1 είναι πάρα πολύ συγκινητικό βιβλίο. Ελπίζω και οι δύο.
την οποία θα διαβάσω από σήμερα και μετά. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα θα φωνάξουμε αυτή την πέτρινη φωνή, τη Βιολέτα Ίκαρη, τη φίλη μας, την αγαπημένη. Πέρσι μου έκανε την τιμή και ήρθε σε μια παράστασή μου και κάναμε ένα ντουέτο. Ένα σπουδαίο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου και θα σας το πούμε εδώ προς τη μήνυ της Σεμίνας. Έλα. Χρόνια σαν τριαντάφυλλα ξεράμε στα βιβλία τα δέντρα που ήταν άνθρωποι έχουν μαρμαρωθεί. Χιόνι παλιό και μάλαμα σαν ακριβή φιλία κορίτσια που γεννήθηκαν κρατώντας το σπαθί. Άρχισες πάλι ανεκδότα τα επαρχιακά σου. Φόρεσες όλα τα βουνά και τα μετάξοδα. Η νύχτα που έχεις μέσα σου τη λες με το όνομά που έχεις μέσα σου τι λες με το όνομά σου. Πίνεις το τσάι σου καθώ με δυο ζαχαρωτά. Ο κύριος Ντίνος Χατζιορδάνου στο ακορντεόν. Χρόνια πολλά από το 20 είναι η λιθογραφία. Σερβίρονται τα παγωτά, καφέδες αχνιστοί. Παραθαλάσσιος καφένες σε κάποια επαρχία. Εκεί που ζουνε οι άνθρωποι μόνο γονατιστοί. Άρχισες πάλι ανεκδότα τα επαρχιακά σου. Φόρεσες όλα τα βουνά και τα μετάξοδα. Τη νύχτα που έχεις μέσα σου τη λες με το όνομά σου. Πεις το τσάι σου καθώ με δυο ζαχαρωτά. Τη νύχτα μέσα σου τι λες με το όνομά σου. Πίνεις το τσάι σου καυτό με δυο ζαχαρωτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεμίνα, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι η Σεμίνα έχει αυτό το χάρισμα. Πολύ δύσκολα τη λέει κάποιος. Αυτό έχω διαπιστώσει και έχω ακολουθήσει. Μαρίκα Νίνου.
Τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ. Έζησε όπως και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Σύντομα και συγκλονιστικά. Λατρεύτηκε από το κοινό, έζησε την άκρα μοναξιά, διεκδίκησε τα πάντα στον έρωτα, προκάλεσε πάθη και είπε γύρω στα 200 τραγούδια. Γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι, την Ευαγγελίστρια, που πήγαινε στον Πειραιά, τη μέρα που κι εγώ ήταν η Σμύρνη. Ήταν 1922 και αυτή έβγαινε στον κόσμο μελανιασμένη ανάμεσα σε φωτιά και νερό. Τρόμαξε ο καπετάνιος, έτσι όπως του φάνηκε μισοπεθαμένη. Τη βάφτισε αμέσως με το όνομα του πλοίου, Ευαγγελία, μην τυχόν πεθάνει αβάφτιστη. Της έβαζε το λάδι και έτρεμαν τα χέρια του. Μια μέρα πριν, είχαν σφάξει τον πατέρα της μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του. Από τότε και μετά, όπως έλεγε και η ίδια, την κυνηγούσε η σφαγή. Και δεν σταμάτησε να την κυνηγάει μέχρι το τέλος. Και όταν ήταν η μικρή Αρμένισσα Ευαγγελία Αταμιάν και όταν έγινε η μεγάλη ντίβα Μαρή Κανίνου. Γεννήθηκα για να πονώ. Η ανιψιά της Μαρίκας Νίνου, Γιούλα Αταμιάν. Ναι, το πιο αγαπημένο τραγούδι της θείας μου ήταν «Το γεννήθηκα για να πονώ», λέει Γιούλα Αταμιάν. Στο τραγούδι αυτό έβλεπε τη ζωή και τα πάθη της. Το έλεγε και συγκλονιζόταν ολόκληρη. Όπως και το «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Όση ώρα μου διηγείται την ιστορία αυτού του θρυλικού τραγουδιού στο σαλόνι του σπιτιού της, στην οδό Αιτωλικού, στα Μανιάτικα του Πειραιά, κάνω εικόνα την Νίνου να ηχογραφεί στο στούντιο. Ο δημιουργός του τραγουδιού δεν ήταν εκεί μαζί της. Απλώς της το στέλνει να το πει. Εκείνη το βλέπει, καταλαβαίνει τι σημαίνει όλο αυτό, στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο και το λέει μία και έξω. Αυτήν, τη μία και μοναδική φορά που κρατήθηκε, αυτήν ακούμε μέχρι σήμερα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μία ώρα αρχίτερα. Λένε πως το ηχογραφεί και κλαίει. Τραγουδάει όμως. Τα δάκρυά της δεν έχουν ήχο. Κανείς δεν την ακούει που ουρλιάζει μέσα της. Το βγάζει με την πρώτη. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα να καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Έτσι με χώρισε ο Τσιτσάνης. Φαντάζομαι πως θα είπε μετά στη φίλη της, τη Μαργαρόνη και στους δικούς της. Με ένα τραγουδάκι με χώρισε. Το τραγούδαγα και τα λόγια του, σαν μαχαιράκια, γύριζαν στο μέσα μου και το κομμάτιαζαν. Τα έλεγα και νόμιζα πως έβγαινε φωτιά από το στόμα μου. Νόμιζα πως τα κεγόταν το μικρόφωνο. Μπορεί να είχα και 40 πυρετό εκείνη την ώρα. Το έλεγα και κεγόταν το κεφάλι μου. Όλοι οι υπόλοιποι κρύωνα. Καλύτερα ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχή.
τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Ξέσπασε σαν μπόρα. Στον δρόμο αυτό κι οι δυο θα δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε. Στον δρόμο αυτό κι οι δυο θα δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε. Τώρα να χωρίσουμε, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Τώρα θέλω να πεις, θέλεις, γίνεται. Θέλω ο κύριος Αλεξανδρής. Τρομάζει όταν απευθύνομαι σε αυτόν. Μ' αρέσει αυτό που τρομάζει. Γιατί όταν έναν τόσο έτσι στιγνό, κακοποιό, μαφιόζο, δολοφόνο, τον κάνεις λίγο και φοβάται, εντάξει, κάπως χαριστιέσαι. Τι θα γίνει στην πορεία? Τι θα κάνετε? Θα ζήσει ο αστυνόμος? Στην πορεία. Αν είναι στο χέρι μου, πιστεύω ότι το μισό Ρέθυμνο σε 15 μέρες δεν θα ζει. Αλλά τα πράγματα. Έχεις ψάξει γιατί σου δίνουν τέτοιους ρόλους? Γιατί δηλαδή, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει? Γιατί κάτι βλέπουν σε σένα, κάτι βίαιο, κάτι διεφθαρμένο. Ας πούμε δεν θα δίναν κάτι τέτοιο στο Πασχαλίδη. Καλά, για τον Κυριακίδη δεν το συζητάμε καθόλου. Εγώ θα μου τους τραγούδια που έτσι σας τραγουδήσω στον Σασμό. Πιστεύω ότι η ρόλη είναι τις περισσότερες φορές μια συγκυρία. Παρά μια απόφαση. Και στο θέατρο τα ίδια κάνει. Και στο θέατρο σε βλέπουμε τέτοιους ρόλους παίζεις. Πήγαμε, σε είδαμε, κυρία. Σε επικίνδυνες σχέσεις, γράψαμε κιόλας. Λοιπόν, θέλεις, παιδί μου? Θέλω. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Όχι, όλα αυτά εμένα με αγχώνουν πάρα πολύ και ελπίζω να είμαι αντάξιος. Να μου βάζεις και γυαλάκια. Υπάρχουν στιγμές αυτή την εποχή που η ησυχία αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης, που αισθάνεσαι ότι την πραγματική ζωή πάνε να την υποκαταστήσουν με κάτι σαν το Truman Show. Αυτό που νομίζεις για ορίζοντα, μόλις ακουμπήσεις το χέρι σου, αυτό τρυπάει. Σκίζεται κανονικά. Γιατί ο ορίζοντας είναι χαρτόνι, είναι ντεκόρ. Μιλάω για εκείνο το σκηνικό που όλα, ψεύτικες ανατολές, δύσεις και κατασκευασμένες καταιγίδες, συμβαίνουν ερήμην των ανθρώπων, αφού κανέναν δεν ενδιαφέρει η γνώμη των κουμπάρσων. Το πανίσχυρο control room που σκηνοθετεί και διατάζει, εφαρμόζοντας κατά γράμμα το σενάριο του συστήματος, το μόνο που απαιτεί είναι υπακοή, ησυχία και τάξη.
προπαντός όχι αταξία. Όταν αυτό τηρείται ευλαβικά, τότε και η ταινία και ο παραγωγός και το σύστημα θα φροντίσουν για την ευημερία όλων. Όλα αυτά πάντα σε εισαγωγικά. Αρκεί να θυμόμαστε να μην μιλάμε, να μην διαφωνούμε, να μην θυμώνουμε, να μην διαδηλώνουμε, να μην γράφουμε, να μην αντιδρούμε, να μην τραγουδάμε, να μην κατακέλουμε και κυρίως να μην προσπαθούμε να διαφύγουμε. Με δύο λόγια, να μην τους πηγαίνουμε κόντρα. Απλά πράγματα. Αλήθεια, όλα αυτά δεν νιώθεις σαν να ακούσα το παρελθόν εκείνη τη στριγκή φωνή του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σαν να ακούς τις παλιές ιστορίες του γύψου και του ασθενούς επί της χειρουργικής κλίνης. Σαν να τις λέει ο Γιωργαλάς από την ασπρόμαυρη τηλεόραση, υποσχόμενος να μας οδηγήσει στο δυτικό εξυγχρονισμό. Εκεί όπου θα κακοποιηθούμε όσο πιο μοντέρνα γίνεται. Αλλά όχι, αυτή δεν είναι αυτή. Τώρα είναι οι άλλοι, αυτοί που παίζουν το ίδιο παιχνίδι αλλιώς. Τα βασανιστήρια ξέφυγαν πια από φάλαγγες και συναφή. Τώρα στα μαρτύρια και στις μεθόδους σοφρονισμού έχει υπάρξει πρόοδος και επιστημονική φαντασία. Οι ήρωες που κάποτε βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν έγιναν πρωτομές σε άλση και η ιστορία τους κανονίστηκε να αποσιοποιηθεί. Έκλεισαν οι παλιοί τόποι εξορίας, κάποιοι έγιναν και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Δεν εκτοπίζονται πλέον εκεί οι αντιφρονούντες. Τώρα, τότε χρειαζόταν, τώρα όχι. Τώρα είμαστε όλοι εξορία. Ο καθένας μας, εξορισμένος στην πόλη του, στο σπίτι του, στο δωμάτιό του, στη δουλειά του, αν έχει. Χρήσιμοι και ευνοημένοι είναι μόνο οι υπάκουοι, οι σιωπηλοί. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί, οι βραβευμένοι του συστήματος με ωφέλη πατρικίων. Όλοι οι υπόλοιποι καταντάσσονται στην κατηγορία των πληβίων ή και των σκλάβων. Στη νέα ματωμένη ρωμαϊκή τους αυτοκρατορία, ένα-ένα καταργούνται όλα τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αίμα. Όποιος κεφάλι σηκώνεται, κόβεται. Όποια φωνή ακούγεται αλλιώς, υφημώνεται ή απαξιώνεται ή σβήνεται διαπαντός από τους χρυσοπληρωμένους υπαλλήλους των ΜΜΕ. Η κοσμοθεωρία των κυβερνώντων αποτυπώνεται στα κολοσσέα τους. Αυτός είναι ο φυσικός τους χώρος, μαζί με τα θηρία. Με αυτά θα αναμετρηθεί όποιος διανοηθεί να παίξει στην αρένα τους γενναίος μονομάχος, που διεκδικεί δικαιώματα ζωής, παιδείας, υγείας, ασφάλισης, ειρήνης, ανεξαρτησίας, ειδικά παιδείας. Εκεί ξαμουλάνε χωρίς δεύτερη σκέψη τα πιο άγρια θηρία. Με αυτά παρέα χτυπάνε τους θρασείς ταραξίες που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι θορυβώδεις διαδηλώσεις που κλείνουν και τους δρόμους και δυσκολεύουν τη ζωή των οικοκυρέων, των κυρπαντελίδων. Είναι γνωστό ότι οι κυρπαντελίδες τρομάζουν εύκολα και δεν χωνεύουν καθόλου τα παιδιά που θορυβούν και όλα πετούν. Τρομάζουν ακόμα και από εκείνα που είναι αιμόφυρτα στους δρόμους, χτυπημένα από κρότου λάμπης απευθείας στα κεφάλια τους. Ο κάθε νοικοκυρέος και παντελής έμαθε να πιστεύει την αστυνομία που λέει ότι αυτά τα παιδιά είναι επικίνδυνοι αλήτες και γι' αυτό, επειδή κινδυνεύει η περιουσία του από αυτά, όπου τα βρει μπροστά του, δεν θα κολώσει να τα ρημάξει. Στο μεταξύ, όλοι μπορούν να συνεχίσουν να βλέπουν τηλεόραση και να χαίρονται που όλα βαίνουν καλώς. Πάντα όλα βαίνουν καλώς σε συνθήκες καταστολής. Τι πιο υγιεινό από το να ακολουθήσει κάποιος τις συμβουλές ευζωίας των καναλιών, τις συνταγές εξωτικών φαγητών, ερώτων, πλουτισμού, αποπλάνησης, ανέλυξης, ακόμα και χρήσιμες οδηγίες διαφθοράς. Αν θέλει, σώνει και καλά δράση και διεκδίκηση και συγκρούσεις, ακόμα και τραυματισμούς. Δεν συντρέχει λόγος να βγαίνει με πανό και τουντού και στους δρόμους. Ας δει το Survivor. Ας ασχοληθεί με τις κρέμες ανάπλασης, με τις έξυπνες σίτες, τις anti-aging θεραπείες και τα Ολύμπια νερά.
Στις πρωινές εκπομπές ας απολαύσει ανάπτυξη και εθνική υπερηφάνεια. Από τα δελτία ειδήσεων ας θαυμάσει επιτέλους εκείνες τις αυθόρμητες selfies του Πρωθυπουργού με τους θαυμαστές του. Ας νιώσει περήφανος που τόσο μας φροντίζει όπου και αν σταθεί στις διακοπές του. Γιατί να πονοκεφαλιάζουμε με πολλά λεφτά και με το που να τα κρύψουμε, πώς να τα φάμε, που να τα επενδύσουμε. Λίγα και καλά. Ένας επαρκής μισθός αρκεί. Λένε πως πριν ξεσπάσει μια καταιγίδα ή ένα τσουνάμι ή πριν εκραγεί ένα ηφαίστειο, όλα μοιάζουν περισσότερο από ποτέ ήσυχα και ανέφελα. Όμως αυτή τη φορά κάτι πάει αλλιώς. Όλο και πληθαίνουν κάποιοι ύποπτοι τριγμοί. Κάτι τραντάζει στη θέμελα αυτόν τον απάνθρωπο παραλογισμό, τον οποίον προσπαθεί να επιβάλλει το control room. Και αυτό το κάτι όλο και δυναμώνει. Το ντεκόρ καταραίει σιγά-σιγά και τα στημένα σκηνικά της ευημερίας αποχρωματίζονται και βυθίζονται στο πουθενά με υπόκρουση τη μουσική της μπάντας του Τιτανικού. Η νύχτα τελειώνει όπου να είναι. Και η φημωμένη, η φοβισμένη, η κατ' εξακολούθηση εξευτελισμένη και εξαπατημένη πλέον αντιστέκονται. Αρχίζουν να δραπετεύουν από το παράλογο και το απάνθρωπο. Δεν παίζουν το σενάριό τους, δεν βάζουν τη ζωή τους σε εισαγωγικά και δεν πρόκειται να γίνουν κομπάρσεις στο έργο τους. Αυτό ήταν ένα άρθρο του 2020 που θα μπορούσε ωραιότατα να είναι ένα άρθρο του 2023. Και αν δεν κουνηθούμε λιγάκι, θα μπορούσε να είναι και άρθρο του 2025. Και πάει λέγοντας. Αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός που είναι δίπλα μου, θα πάει σε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Να το πούμε αυτό. Πάει η παγίδα του Ρομπέρτο Μας στη Θεσσαλονίκη. Σε πόσο καιρό? Τελειώνουμε τώρα στις 19 του μηνός εδώ και μετά... Στο Θέατρο Ζήνα. Στο Θέατρο Ζήνα, δηλαδή την αυτή την Κυριακή που έρχεται και μετά... Φεύγουμε Θεσσαλονίκη 3 Παρασκευό Σαββατοκύριακα στο Θέατρο Αριστοτέλειων και εκεί ολοκληρώνει την πορεία της η παγίδα μας. Την καταπληκτική πορεία, πάντα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο οποίος σήμερα τι κάνει? Σήμερα βραβεύεται κάπου ο Γιώργος και... Και ποιος πρέπει να πάει εκεί? Ζητώ συγγνώμη. Να μπορώ να πω κάτι? Πώς δεν μπορείς. Ένα τελευταίο σχόλιο να πω. Δύο μάλλον θα πω. Όχι δύο θα πω. Ζητώ συγγνώμη καταρχάς γιατί δεν μπορώ να μην παρευρίσκομαι στη βράβευση του αγαπημένου μας Γιώργου. Γι' αυτό και θα φύγω. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο χιουμοριστικό. Δηλαδή, η Δημήτρη πρόσεξε μόνο η Πρέμπου δεν φορούσε γυαλιά. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό, αλλά... Το είχε μάθει απ' έξω. Γι' αυτό μάλλον. Και δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι στη φίλη μου. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Σε μια συνέντευξη πρόσφατη που φτιάξαμε μαζί, όταν έστειλα τις απαντήσεις, μου λέει είναι η πρώτη φορά που βλέπω οι απαντήσεις να είναι μικρότερες από τις ερωτήσεις. Προσέξτε τώρα. Η Σεμίνα όμως είναι από αυτές τις δημοσιογράφους που οι ερωτήσεις της είναι σαν απαντήσεις. Δεν έχουμε τέτοιους δημοσιογράφους. Μακάρι να τους είχαμε και θέλω να σου πω ότι μας λείπεις πάρα πολύ και από την τηλεόραση να βγαίνουν να μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε έναν εδώ. Ένας έμεινε που μπορούμε να πούμε λίγα παραπάνω. Το ευχαριστούμε που υπήρχες, θα υπάρχει στη ζωή μας. Εγώ ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Γιατί
τι κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος τι κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος παραφυλά στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Ποιος τι κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος τι κυνηγά. Αντιλαμβάνεστε το άγχος μου, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε. Εντάξει. Με ιδιαίτερη τιμή και από καρδιάς και από χαρτιού, έχοντας διαβάσει ένα βιβλίο που με γέμισε κάποιες σκέψεις, να τις μοιραστώ μαζί σας, ξεκινώντας από το εξής, ότι τούτες τις μέρες η καρδιά όλων είναι βαριά και γεμάτη θυμό. Τα βήματα όμως μπορούν και σπάνε τη σιωπή. Έχουν ρυθμό επιτάχυνσης και έτσι πρέπει, γιατί πρέπει να συναντηθούμε με την άνοιξη μια ώρα νωρίτερα. Όπως τα έλεγε τέτοιες μέρες ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης ο Ρίτσος. Αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη, όπως είπε ο μεγάλος άλλος ποιητής Κώστας Βάρναλης και μας το θυμίζει στο βιβλίο «Η Σεμίνα». 12 λεπτά, 57 νεκρά κορμιά, 45 εκατομμύρια ευρώ, 750, κάπου δις. Η ζωή όμως δεν μετριέται με ευρώ. Η αξία της ανθρώπινης ζωής μετριέται με την αλήθεια της. Και σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει αυτή την αλήθεια να τη φωτίζουμε. Με κάθε τρόπο. Σε κάθε βήμα. Και μάλιστα γρήγορα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, η Αποδελτίωση 2, όπως και η Αποδελτίωση 1, τολμώ να πω ότι δεν είναι το άθροισμα κάποιων συνεντεύξεων. Επίσης, τολμώ να πω ότι αυτό θα ήταν σχετικά πιο απλό κοινό. Βέβαια, σημαντικό από μόνο του, για μας τους κοινούς θνητούς, και ακατόρθωτο. Όταν η συνέντευξη αφορά, αναφέρω μόνο μερικούς, το Στέλιο Καζατζίδη, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, την Τζέννη Καρέζη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Πασχάλη Τερζή, τον Αλέκο Φασιανό, τον Αντώνη Βαρδί, τον Γιώργο Μαρίνο ή νεότερους, όπως ο Χαραλαμπόπουλος, ο Ψαράς, η Ράντου, ο Στάνκογλου, αλλά όπως αναφέρθηκε και η Αλέιδα Γκεβάρα, κόρη του Τσέ, και η μάνα των Μανάδων, η Μάγδα Φίσα και τόσοι άλλοι. Μόνο όταν αρχίζεις να το διαβάζεις και σίγουρα δεν σταματάς μέχρι τέλους, καταλαβαίνεις ότι αυτό το βιβλίο ατμίζει ένα μέρος της αλήθειας που οφείλει να πάρει κεφάλι σήμερα. Ακούσατε ήδη μερικά αποσπάσματα. Η Σεμίνα Διγενή κατορθώνει να κάνει τα επιμέρους πρόσωπα
ένα με την ενιαία κοινωνική ιστορική πραγματικότητα. Δεν αγιοποιεί και δεν ηρωοποιεί. Όλο το έργο της είναι σαν ένα ντοκιμαντέρ της σύγχρονης Ελλάδας και όχι μόνο. Σαν μία και ομοούσια ταινία που ο καθένας έχει ένα ρόλο στο τώρα. Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις, οι διάφορες προσωπικότητες και τα γεγονότα πέφτουν με εμβροχή μες στις σελίδες, όχι όμως ασύνδετα ή τυχαία. Συνδέονται με ένα αόρατο νήμα και η σκέψη μας αποκτά αβίαστα έναν ιδιαίτερο ιρμό. Ξέρει το τι κάνει, είναι εμφανές στο βιβλίο, γιατί το κάνει, τι θέλει να βγάλει σε κάθε κεφάλαιο. Υπάρχει ένα κέντρο βάρους σε όλο το βιβλίο. Η κοινωνία, λέει, του κέρδους ακυρώνει τις ζωές μας. Αυτόν επιλέγει ως τίτλο στο κεφάλαιο, για παράδειγμα, της συνέντευξης με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Στις συνεντεύξεις της έχει μια δικιά της μέθοδο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι υπερβολή, ίσως σχεδόν μπρεχτική. Κατά τη γνώμη μου, μελιτές σύντομες, φυσικές, καθημερινές και οικίες ερωτήσεις. Αντλεί την πραγματική εικόνα και χωρίς να το φωνάζει, σκιαγραφεί και το δίκιο και το άδικο. Επιμένει κυρίως στο άδικο. Αφήνει τον αναγνώστη να βρει μόνος του ποιο είναι το δίκιο. Έχει από τα πριν μάθει, αναφέρθηκε και προηγουμένως από τον κύριο Ροδίτη, κάθε λεπτομέρεια για τη ζωή του συνομιλητή της. Και η αλήθεια είναι ότι δεν του την έχει στημένη, όπως θα κάνανε πολλοί συνάδελφοί της σήμερα για τα νούμερα. Αντίθετα, έχει μία δυναμική ευγένεια που ισορροπεί με μία νεανική λαχτάρα για αποκάλυψη. Τον οδηγεί ερώτηση την ερώτηση, σχεδιασμένα, προμελετημένα, στον άνθρωπο πίσω από το όνομα. Τα βιογραφικά στοιχεία του και οι απλές καθημερινές στιγμές που εντάσσει στο κείμενο δεν έχουν διακοσμητικό ρόλο, συμπληρωματικό, τυπικό. Αναλύουν από την αρχή την προσωπικότητα που έχει απέναντί της. Τον τοποθετούν στο περιβάλλον που τη γέννησε, που τον γέννησε και τον μεγάλωσε. Έτσι που το ιδιαίτερο, το δέος που προκαλεί σε εμάς τους απλούς ανθρώπους, να γίνεται οικείο. Τελικά η κάθε προσωπικότητα ανασυντίθεται από την αρχή μπροστά στη συλλογική ανάγκη του σήμερα. Από την άλλη, τα άρθρα που παρεβάλλονται μέσα στις σελίδες τα βάζει πολύ εσκεμμένα στο σημείο που τα επιλέγει να τα βάλει και είναι σουβλή τελικά στην πολιτική επικαιρότητα. Κεραίουν συμπληρωματικά με τις συνεντεύξεις. Σε επαναφέρουν στο σήμερα, στο τώρα, στο γιατί. Το παιδωμάζωμα της Φρυδερίκης και τα δικά της ιδρύματα Νταχάου στέκουν αντάμα με τα ευαγή ιδρύματα των σημερινών ευεργετών. Τα μπουλούκια, το σύγχρονο Star System και το κυνήγι μαγισσών μέχρι και σήμερα συμπληρώνονται με την αποκάλυψη του ρόλου των δρομονόμων στη σύγχρονη λογοκρισία. Το άρθρο για τους Αζόφ και το χειροκρότημα των αστικών κομμάτων στη Βουλή σκαλώνει άγρια απέναντι στη Μάγδα Φίσα και τη στάση της. Δεν είναι άρθρα με την έννοια της στενή της δημοσιογραφίας, αν και δεν στερούνται έρευνας. Είναι άρθρα που συνομιλούν με τον αναγνώστη πάνω σε κοινές εμπειρίες του «κάτι άκουσα κάποτε», το «κάτι διάβασα» γίνεται συμπέρασμα και λύση. Αγαπητοί φίλες και φίλες, η δημοσιογραφία πάντα είχα την αίσθηση ότι ήταν μια ρωμαϊκή αρένα. Ελάχιστοι μονομάχοι έμειναν στη λαϊκή καρδιά ως η δική της μονομάχη. Και προϋπόθεση ήταν να έμειναν όρθιοι και χαμογελαστοί. Και κυρίως όρθιοι. Η Σεμίνα νομίζω το κατάφερε αυτό, γιατί έδωσε και εξακολουθεί να δίνει διαρκείς μάχες ενάντια σε έναν αστικό κάθος πρεπισμό, τη σαπίλα του συστήματος και τη λύθη. Εκείνο το «κοίτα τι έκανες», που όλοι το ξέρουμε, σφήνωνε πάντα κάπου ανάμεσα στο γυαλί και το νυχτερινό μας ύπνο που έκανε συμπερίληψη τα γεγονότα της ημέρας που είχαμε ζήσει. Ήταν τόσο όσο ύποπτο και απίθαρκο. «Κοίτα τι έκανες». Άλλοτε ως ξεκαρδιστικό γελάκι και άλλοτε ως ένας βαρύς αναστεναγμός που στεκότανε, σκάλωνε κάπου ανάμεσα στο στήθος και τα δόντια μας. Η Σεμίνα θέλει και θέλουμε όλοι το ντεκόρ να καταραίει κάθε μέρα.
Δεν μας αξίζει να συνηθίσουμε το τέρας, όπως λέει η Γιούλικα Σκαφιδά. Η φωνή των αδικημένων θα γίνει τσουνάμι για τους εκμεταλλευτές, όπως προτάσει στον τίτλο της με τη συνέντευξη με τη Μαρία Τσοπανάκη. Τελειώνοντας, η αποδελτίωση 2 έχει πάρει το δρόμο της ήδη. Και ευχόμαστε από καρδιάς όλοι να συνεχίσει ακόμα πιο δυνατά, συμβάλλοντας με τον τρόπο του στο νέο που γεννιέται ήδη, σε ένα δύσκολο το κετό, ενάντια στην αθλειότητα της φιλοσοφίας. Μπορεί και πρέπει να πάρει τη θέση αυτό το βιβλίο πάνω στο τραπέζι της οικογένειας, δίπλα στη λίστα με τις υποχρεώσεις μας. Στο εφηβικό γραφείο, κόντρα στο άθλιο βιβλίο της σύγχρονης ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας. Να περάσει χέρι-χέρι τις ωραίες γυναικείες φιλίες. Κοίτα τι έκανε πάλι σε μήνα. Ευχαριστώ. Φαμπρίκα μόλις χαράζει, οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά. Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα, για σου περήφανη κι αθάνατη εργατιά. Βλέπεις κοπέλες στα υφαντουργία κι άλλες δουλεύουν στα αργαλιά. Στα καπνομαγαζά, στα συνεργεία, για σου περήφανη κι αθάνατη εργάτια. Φράγκο δε δίνουνε για μεγαλεία, έχουνε μάθει να ζουν απλά. Στα ζωηδρόνας τους χρύσες ναγώνες, για σου περήφανη κι αθάνατη εργατιά. Στα ζωηδρόνας τους χρύσες ναγώνες, για σου περήφανη κι αθάνατη εργατιά. Δεν θα πω αυτά που είχα σημειώσει να πω στο τέλος, γιατί η προλελίστησα με κάλυψε. Τα είπε όλα όσα ήθελα να πω. Το μόνο που θα πω, τελειώνοντας την συζητητική εκδήλωση, είναι ότι οι κινητοποιήσεις αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην πατρίδα μας θα φέρουν τα πάνω κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί αυτό, γιατί δεν είναι ένα απλό ξέσπασμα οργής. Είναι η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Ο κόσμος κατάλαβε και γι' αυτό είναι στους δρόμους. Αρκεί να είμαστε όλοι εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Εμείς θα πούμε. Πότε. Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον όνειρου μου τον χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την χαρώ,
κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγάρας από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτόν κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα ροκινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Πως ήσουν τράβουλα σημαδεμένοι, στους τέσσερις ανέμους σκόρπισαν τα χαρτιά, που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Στον πάρκο ένας πατήρης μου ζάλισε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκόρπισαν τα χαρτιά, που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Καλοτάξιμο.